Καλησπέρα, βρισκόμαστε στην κοπή της πίτας του Φιλοζωικού Σωματείου Έσοπος με τον πρόεδρο Γιώργο Ρουσόπουλο. Πείτε μας δυο λόγια για τις δράσεις του Συλλόγου. Καλησπέρα σας, σας καλωσορίζουμε στην κοπή του 2015. Ελπίζουμε το 2015 να επαναλάβουμε κάποιες δράσεις που κάναμε και το 2014. Θα προσπαθήσουμε πάλι και αυτή τη χρονιά να προσφέρουμε όσο το δυνατό καλύτερα στους φίλους μας τα σκυλάκια και τα γατάκια, τα αδέσποτα της πόλης και όχι μόνο, αλλά και της ευρύτερης περιφερειακής ενότητας. Ποιος είναι ο βασικός κορμός των δράσεών σας? Λοιπόν, ο βασικός κορμός... Με τι δραστηριοποιήστε κυρίως, να... Ναι, είναι, δεν είναι ένας συγκεκριμένος. Το πρόβλημα κυρίως προκύπτει από την νοοτροπία που έχουμε σαν κράτος όσον αφορά το πώς συμπεριφερόμαστε στα ζώα. Αυτό είναι καθαρά θέμα παιδείας και μπορεί να λυθεί μόνο με την ενημέρωση. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να διορθώσουμε και το πρόβλημα το οποίο δυστυχώς είναι με το να στυρώνουμε τα ζώα που ήδη υπάρχουν, ενώ δεν θα έπρεπε, να τα περιθάλπουμε από τροχιά ατυχήματα και να βρίσκουμε υιοθεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι το μόνο που μπορεί να λύσει πραγματικά το πρόβλημα, όχι μόνο στην Καβάλα, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, είναι η ενημέρωση και η αλλαγή της φιλοζωικής κουλτούρας του έργου. Μετά το καλοκαίρι, όταν άλλαξε η διοίκηση του Καβάλα, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις και του ΕΣΟΠΟΥ σε κάποιους πιθανόν λάθος χειρισμούς, όπως είχατε χαρακτηρίσει της αντιδημάρχου καθαριότητας, κυρία Σπερίνα Σιώτη Βρασά. Μετά είχατε κάνει κάποιο ραντεβού, τα είχατε βρει. Τέλος πάντων, υπήρξαν αλλεπάλληλα δημοσιεύματα, άρθρα. Πείτε μας τώρα, σε ποια φάση βρίσκεται η συνεργασία του Δήμου με τον ΕΣΟΠΟ και τι ακριβώς γίνεται με τα δέσποτα που βλέπουμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν σε όλο το Δήμο? Κοιτάξτε, ανάλογη μήνυση, γιατί όλο αυτό το πυροδότησε μία μήνυση που καταθέσαμε στην εισαγγελία για μία ανορθόδοξη περισυλλογή που προκάλεσε και κακοποίηση του ζώου. Ανάλογη, είχε κατατεθεί από το Σωματείο και τον Μάιο του 2014 στην προηγούμενη διοίκηση. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή ουσιαστικά δεν είχε θέμα διοίκηση, ήταν θέμα μεταχείριση των ζώων. Στην ουσία και η καινούργια διοίκηση πάτησε πάνω στα χνάρια της παλιάς διοίκησης όσον αφορά κάποια θέματα. Τα προβλήματα τα οποία μας καίνε αυτή τη στιγμή είναι οπωσδήποτε η κατάσταση στο κοινοκομείο. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις στην Πενταμελή Επιτροπή. Θα τις καταθέσουμε και σε όποιον αρμόδιο φορέα χρειαστεί. Λοιπόν, το κοινοκομείο και η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που είναι ο 4039 του 2012 και ο 4235 του 2014. Αν εφαρμοστούν αυτοί οι νόμοι, πραγματικά θα κάνουμε μεγάλη πρόοδο όσον αφορά και την λύση του προβλήματος όσον αφορά την ευζοία των ζώων, αλλά θα λυθούν και πολλά προβλήματα που προκαλούν τα ζώα, ενώ δεν φταίνε φυσικά, σε αρκετούς δημότες της περιοχής. Η μήνυση αυτή αποσύρθηκε ή συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία? Όχι, εφόσον υπήρχαν στοιχεία και μαρτυρίες, καμιά μήνυση δεν αποσύρθηκε, ούτε ο ΕΣΟΠΟΣ έχει αποσύρει ποτέ καμία μήνυση από αυτές που έχει κάνει, που δεν είναι ούτε μία ούτε δύο, αλλά πολύ περισσότερες. Πιστεύετε ότι θα έχετε κάποιο ραντεβού είτε με την Αντιδήμαρχο για να επαναπροσδιορίσετε τις επόμενες κινήσεις και της Δημοτικής Αρχής και τις δικές σας σε κάποια συνεργασία, γιατί είδαμε ότι κάνατε πριν αρκετό καιρό ένα ραντεβού? Μετά το θόρυβο που προκάλεσε αυτή η άσκηση, ας πούμε, της ένδικων μέσων που πραγματοποιήσαμε, συστάθηκε επιτέλους η πενταμελής επιτροπή που ζητήσαμε και η αλήθεια είναι ότι το σωματείο αυτή τη στιγμή συμμετέχει με δύο μέλη. Βέβαια, θα περιμέναμε από αυτή την επιτροπή πιο ουσιαστικά βήματα, γίνονται κάποια. Αν θέλετε, θέλουμε πιο ουσιαστικά πράγματα. Έχετε σκοπό να κάνετε κάποιες προτάσεις? Έχουμε κάνει προτάσεις που αφορούν κυρίως το κοινοκομείο και τη διαχείριση των αδέσποτων στην περιοχή. Ας πούμε, ο Δήμος Καβάλας για το 2014 ξέρουμε ότι προκήρυξε μόνο 50 στηρώσεις ή 40, μισό λεπτά, 40 στηρώσεις αδέσποτων για όλη τη χρονιά. Εντάξει, αυτό σαν νούμερο είναι πολύ μικρό για εμάς. Ναι. Δηλαδή 40 μπορεί να κάνει και μια ομάδα ανθρώπων, δεν είναι κάτι δύσκολο, ούτε θα λύσει το πρόβλημα.
πρέπει ο Δήμος να κάνει πάρα πολλές στηρώσεις, να βελτιωθεί πάρα πολύ το κοινοκομείο και φυσικά, όπως προείπα, να υπάρξει αλλαγή στην φιλοζωική κουλτούρα του Έλληνα. Φαντάζομαι έχετε επισκεφτεί το κοινοκομείο. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη χρονική συγκυρία, με βάση και την οικονομική κρίση, αν θέλουμε, γενικότερα? Πολλά. Πολλά. Το σημαντικότερο είναι ότι ο χώρος που έχουν τα ζώα μέσα στα κλουβιά είναι πολύ μικρότερος από αυτόν που προβλέπεται. Έχουμε κάνει προτάσεις. Οι υπάλληλοι που πιθανόν τα φροντίζουν δεν γνωρίζουν. Όχι, η έλλειψη προσωπικού είναι εμφανής. Χρειάζεται οπωσδήποτε, εκτός του κτηνίατρου που έχει συμβληθεί με το Δήμο, χρειάζεται οπωσδήποτε να τοποθετηθούν τουλάχιστον ένα ή δύο άτομα τα οποία θα επιληθούν της καθαριότητας και της σύντησης των ζώων, στο κτηνίατρος να έχει τον χρόνο να ασχοληθεί πραγματικά με αυτό που πρέπει, που είναι η δουλειά της. Δηλαδή να εξετάσουν όλα τα ζώα, να δουν ποια είναι άρρωστα, να μην επαναλαμβάνονται περιστατικά όπως είχαμε δει ένα ζώο που είναι μέσα στο κοινοκομείο για αρκετό διάστημα, να έχει μια αρρώστια την οποία δεν αντιμετωπίζει κάποιος. Δεν έχει χρόνο. Είναι ένα το κοινοκομείο έχει ένα άτομο προσωπικό. Φυσικό είναι. Όταν έχεις 70 σκυλιά, δεν μπορείς και χρειάζονται να γίνουν οπωσδήποτε κάποιες κινήσεις. Ευχαριστούμε πολύ.